Ας και σε μια συμβολική στιγμή. Πριν δύο μέρες ήταν η Διεθνής ημέρα του Ολοκαυτώματος και αυτό φέρει έναν μεγάλο συμβολισμό για την ελληνοϊουδαϊκή κοινότητα που υπέφερε πολύ κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αύριο είμαι πολύ περήφανος που θα είμαι μαζί σας στη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλη τιμή για όλους μας και η πρωτοβουλία σας είναι πραγματικά, την έχουν υπερθεματίσει. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ναι, είναι η κοινή μας ιστορία. Και πρέπει να γνωρίζουμε και να έχουμε υπόψη μας αυτή την ιστορία, διότι αυτό είναι ένα μάθημα εν όψη του μέλλοντος. Και φυσικά είμαστε σε πολύ στενή και αγαστή συνεργασία. Έχει σταλεί και το μήνυμα στον Πρωθυπουργό σας. Ναι, στο εγγύς μέλλον θα συνεργαστούμε. Ναι, έχουμε την τριμερή συνεργασία με την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένη της Κύπρου, αλλά αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κυρίως στον τομέα της ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε λάβει τολμηρά μέτρα ούτως ώστε να προωθήσουμε φυσικά την ειρήνη και την σταθερότητα. Ινσαλά, πρώτα ο Θεός. Φυσικά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, αλλά και οι γείτονες και τα ξαδέλφια μας θα πρέπει να κατανοήσουν επίσης ότι για να χτίσουμε την ειρήνη πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας και πρέπει όλοι να κάνουμε κοινές προσπάθειες να κατανοήσουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε μαζί. Είναι το πεπρωμένο μας να ζήσουμε όλοι μαζί. Και θα πρέπει να καταστήσουμε την Ανατολική Μεσόγειο έναν παράδεισο. Όλοι μας, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, όλοι εξημών πρέπει να δημιουργήσουμε, να κάνουμε την Ανατολική Μεσόγειο έναν παράδεισο, ένα τόπο που όλοι θα θέλουν να πάνε. Να πάνε στην Ακρόπολη, στις Πυραμίδες και μετά στην Ιερουσαλήμ, στο Αμάν, στη Φιλαδέλφια, την αρχαία Φιλαδέλφια, στην Ιορδανία. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση που ακούω αυτές τις κουβέντες από εσάς, αυτά τα λόγια. Πώς το είπατε, Ινσάλα, πρώτα ο Θεός. Είναι λέξεις που μοιράζονται, υπάρχουν λέξεις που τις μοιραζόμαστε όλοι, Άραβες, Ισραηλινοί και Έλληνες, συντομάτα για παράδειγμα.